Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επίσκεψη και ξενάγηση εδώ στο σπίτι μουσείου του Engels, όπου έμενε ο Engels, η οικογένειά του, με πολλά στοιχεία από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την ενηλικίωσή του. Και φυσικά πρόκειται για μια τεραστίων διαστάσεων προσωπικότητα. Είναι από τους μεγάλους, τους μεγαλύτερους, ο μεγαλύτερος θα έλεγα, της θεωρητικής σκέψης μαζί με τον Μάρξ, που οι διδαχές του, η θεωρία, οι προβλέψεις του, οι φιλοσοφικές, οικονομικές, πολιτικές προσεγγίσεις του πριν πλέον 2 αιώνες από σήμερα, φαντάζουν και είναι επίκαιρες για όλο τον λαό και τον ελληνικό λαό, την ανθρωπότητα, κυρίως το εργατικό επαναστατικό κίνημα που βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης και είναι ακριβώς επίκαιρα αυτά τα διδάγματα, η σκέψη του Engels, του Μάρξ, των κλασικών του μαρξισμού-λενινισμού. Πριν είχαμε την ευκαιρία εδώ στο Βούπερταλ να συναντήσουμε Έλληνες ομογενείς. Ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα, μια παροικία των Ελλήνων μεταναστών εδώ. Πάρα πολλές δεκαετίες βρίσκονται, έχουν φτιάξει τις δουλειές τους, ήπιαμε καφεδάκι, γνωρίσαμε τις επιχειρήσεις τους, τα καφενεία, την εστίαση, τα μαγαζιά τους, τις αγωνίες τους για τον τόπο που ζουν, τις αγωνίες για την πατρίδα τους, την Ελλάδα, και βεβαίως τη θέλησή τους να εκφράσουν αυτή την αμφισβήτηση σε όλη αυτή τη βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του γερμανικού κράτους, όπως και του ελληνικού κράτους, που δεν λύνει ζωτικά ζητήματα των Ελλήνων μεταναστών, και να εκφραστεί αυτή η δυσαρέσκεια, η αμφισβήτηση σε αυτά τα ζητήματα και με την ψήφο τους στις ευρωεκλογές που έρχονται στις 9 του Ιούνιου. Ευχαριστώ.